με θέμα φυσικές καταστροφές, προστασία βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ασφάλεια φυσικών πόρων και καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής, πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων. Ως γνωστό, οι φυσικές καταστροφές αποτελούν το κατεξοχήν πεδίο δράσης της πολιτικής προστασίας. Οι φυσικές καταστροφές περιλαμβάνουν σεισμούς, κατολισθήσεις, καθισίσεις, δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, έντονα καιρικά φαινόμενα και τα ηφαίστεια. Οι επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών συνήθως είναι ευρείας έκτασης και αφορούν πολλαπλούς τομείς. Οι σεισμοί επηρεάζουν υποδομές, την υγεία και την οικονομία. Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη από πλευρά σεισμικότητας και την έκτη παγκοσμίως. Οι δασικές πυρκαγιές σχετίζονται με την αγροτική οικονομία, ενώ οι πλημμύρες προκαλούν καταστροφές συνήθως στις μεταφορές, επικοινωνίες, στα δίκτυα ενέργειας και είναι η δεύτερη πιο συχνή φυσική καταστροφή μετά τις δασικές πυρκαγιές. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι το αρμόδιο θεσμοθετημένο επιτελικό όργανο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των φυσικών καταστροφών και λειτουργεί με τη συντονισμένη δράση πολλών υπηρεσιών και φορέων και κυρίως ως προς την προληπτική οργάνωση όλων αυτών των φορέων καταστολής. Το πυροσβεστικό σώμα αποτελεί το κύριο βραχίωνα της πολιτικής προστασίας της χώρας και ως εκ τούτου αντιμετωπίζει και τις συνέπειες των φυσικών αυτών καταστροφών. Για το σκοπό αυτό συντάσσονται επιχειρησιακά σχέδια αντιμετώπισης συνεπειών ανά είδος καταστροφής με κατευθυντήριες οδηγίες δράσης από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Για την προστασία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων υφίσταται στη χώρα μας ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο πυροπροστασίας, καθώς επίσης και ένα νομοθετικό πλαίσιο που πηγάζει από τις οδηγίες Σεβέζο που εφαρμόζονται με αυστηρό τρόπο στη χώρα μας περίπου επί 20ετία. Η εισαγωγή των καινοτόμων τεχνολογιών αιχμής στον τομέα της πρόληψης αποτελούν ίσως το σημαντικότερο παράγοντα για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων των φυσικών καταστροφών. Γι' αυτό νομίζω ότι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο πολιτικής προστασίας υπό την αιγίδα του πυροσβεστικού σώματος θα αποτελούσε την ιδανικότερη λύση για την ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών και την εκπαίδευση του προσωπικού των φορέων καταστολής. Καλώ το βήμα τον κύριο Μιχάλη Χάλαρη, ανώτερο αξιωματικό του πυροσβεστικού σώματος, διδάκτορα χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, επί τριετία ειδικό γραμματέα στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, να μας αναπτύξει το θέμα των χιβιροπή απειλών και τον τρόπο αντιμετώπισης τους. Να ευχαριστήσω τους διοργανωτές και την ηγεσία μου που μου ορίσαν να παρευρεθώ σήμερα και να παρουσιάσω κάτι άλλο από αυτό που μας έχετε συνηθίσει, που είναι η αντιμετώπιση αστικών και δασικών πυρκαγιών, που κυρίως μας έχετε συνηθίσει. Το αντικείμενο της σημερινής παρουσίασής μου θα είναι κυρίως το ελληνικό σύστημα διαχείρισης των χιβιροπή συμβάντων και με εστίαση στο ρόλο του πυροσβεστικού σώματος. Και βέβαια, επειδή έχουμε να κάνουμε και με μια διεθνή έκθεση που συμμετέχουν εταιρείες, το ενδιαφέρον μας είναι, σαν τελικοί χρήστες εμείς, να τους παρουσιάσουμε πώς επιθυμούμε να είναι τα όργανα ανίχνευσης που χρησιμοποιούμε, τις συσκευές ανίχνευσης, όταν έχουμε να διαχειριστούμε ένα χιβιροπή συμβάν. Όπως ξέρετε, το πυροσβεστικό σώμα με το 3511, όπως σας είπα και στην εισαγωγή μου, ουσιαστικά, πέρα από την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις φυσικές, τεχνολογικές και άλλες καταστροφές, έχει και τα χιβιροπή. Ένα συμβάν το οποίο δεν εντάσσεται στα χιβιροπή, αλλά οφείλουμε να σας το παρουσιάσουμε, ήταν το τελευταίο μεγάλο συμβάν έντασης που εμπίπτει οριακά στις οδηγίες Σεβέζο. Είναι το ατύχημα που έγινε στη Χήμα τον Ιούλιο του 2006. Και κυρίως αυτό το παρουσιάζουμε και το συνδέουμε με τα χιβιροπή, γιατί η αντίληψή μας και η θεώρησή μας επιχειρησιακά είναι ότι η διαχείριση τέτοιου είδους συμβάντος είναι ενιαία και ακολουθεί τη δομή που έχει υπάρξει σύμφωνα με τα χιβιροπή, με το Μνημόνιο Ενεργειών που έχει συνταχθεί από την πολιτική προστασία, το ειδικό σχέδιο. Τώρα, εστιάζοντας το θέμα μας,
Ταχύβη ροπή είναι μια νέα μορφή απειλής που αποκτά νέο περιεχόμενο στο σύγχρονο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον. Από όλους μας, αναγνωρίζοντας πιθανή απειλή στο διεθνές περιβάλλον ασφάλειας, ανεξάρτητα αν σήμερα δεν αναγνωρίζεται ως η συγκεκριμένη απειλή για τη χώρα μας. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι επιπτώσεις από την εκδήλωση αυτής της απειλής μπορούν να θεωρηθούν από πολύ σοβαρές ως καταστροφικές και για τον λόγο αυτό δεν πρέπει να υπάρχει φυσιασμός. Το επίπεδο απειλής για τη χώρα μας, επαναλαμβάνω, θεωρείται αρκετά χαμηλό. Και επιπλέον είναι η διαχείριση τέτοιου είδους συμβάντος απαιτεί κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο για την ελληνική κοινωνία και κάνουμε μικρά βήματα, αλλά νομίζω ότι πετυχαίνουμε. Ποια είναι αυτά? Απαιτείται συνεργασία, συντονισμός και κοινός σχεδιασμός από πολλούς φορείς. Διεθνώς οι πυροσβεστικές υπηρεσίες αποτελούν βασικό πρωταγωνιστή. Οφείλουμε να πούμε ότι οι απαιτήσεις ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 ανάγκασαν όλες τις αρμόδιες αρχές να πετύχουν σημαντική πρόοδο και εμείς από μεριά μας, ως πυροσβεστικό σώμα, επενδύσαμε τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε εκπαίδευση προσωπικού για να μπορούμε να λέμε ότι είμαστε από τους αρτιότερα εκπαιδευμένους φορείς στην ευρύτερη περιοχή. Μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων, ουσιαστικά την ανάληψη της διαχείρισης αυτής της κατηγορίας των συμβάντων τις έχουν αναλάβει οι δικές μας μονάδες αντιμετώπισης καταστροφών, που λειτουργούν 8 και καλύπτουν πανελλαδικά όλη τη χώρα για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους συμβάντος. Βλέπετε και τη γεωγραφική κατανομή για κάθε είδος ΕΜΑΚ. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι μέσα από τους κανονισμούς που προβλέπονται τόσο με προεδρικό διάταγμα όσο και με υπουργική απόφαση, προβλέπεται η διαχείριση των χήπη ροπή συμβάντων και χημικών και τροχαίων ατυχημάτων που εμπλέκονται χημικές ουσίες. Εκτός από τους ειδικά εκπαιδευμένους άντρες και γυναίκες που έχουν και κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό. Οφείλουμε να πούμε ότι διαθέτουν ειδικά διασωστικά οχήματα, οχήματα δηληστηρίων για κατάσβεση πυρκαγιών σε δηληστήρια, ειδικά οχήματα περισυλλογής και διαχωρισμού τοξικών αποβλήτων για την αντιμετώπιση καταστροφών τόσο από βιομηχανικά και περιβαλλοντικά ατυχήματα και οχήματα για περιβαλλοντικές καταστροφές, που είναι όλος απαραίτητος εξοπλισμός για τη διαχείριση χήβη ροπή συμβάντων. Τα επίπεδα διοίκησης είναι γνωστά σε όλους. Αλλά τα παρουσιάζουμε άλλη μια φορά. Το πολιτικό, το στρατογικό, το επιχειρησιακό και το τακτικό, γιατί σύμφωνα με το σχέδιο χήβη ροπή είναι, όπως το έχει σχεδιάσει η Γενική Γραμματεία, είναι καθετοποιημένο σύστημα διοίκησης και εφαρμογής. Δεν ισχύει με την ευρία για αυτό που έχουμε συνηθίσει για άλλες φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Και το βλέπουμε έτσι περιγραφικά. Εγώ θα σας παρουσιάσω στο τακτικό επίπεδο ποιες είναι οι δραστηριότητες του πυροσβεστικού σώματος. Και θα πρέπει να ξέρουμε ότι στο τακτικό επίπεδο έχουν οριοθετηθεί τρεις δράσεις, τρεις επιχειρησιακές ζώνες, οι οποίες είναι αποκλειστικά και μόνο για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων. Και θα πρέπει να ξέρουμε ότι κοινό και δημοσιογράφοι, αυτό οφείλω να το τονίζω αφού μιλάμε και σε κοινό, είναι στην τέταρτη ζώνη, είναι στη ζώνη του κοινού. Δεν εμπλέκονται με αυτές τις επιχειρησιακές ζώνες. Αυτό που βλέπετε έντονα και με κόκκινο είναι η καυτή περιοχή, η οποία από πλευράς πυροσβεστικού σώματος ενεργοποιούνται υπό ομάδα ανίχνευσης δειγματοληψίας και υπό ομάδα επέμβασης και διάσωσης. Στη θερμή ζώνη έχουμε την κίτρινη περιοχή, που είναι και η ζώνη περιορισμένης μόλυνσης, αναπτύσσεται υπό ομάδα απολίμανσης. Θα σας τα παρουσιάσω και πιο αναλυτικά για να σας λέω και τι κάνει η καθεμία. Και στην ψυχρή ζώνη είναι ο διοικητής του συμβάντος και η ομάδα υποστήριξης. Τώρα, εμείς, σύμφωνα με το ειδικό σχέδιο, σε αυτά που εμπλεκόμαστε είναι η οριοθέτηση των ζωνών, δράσεις για τον έλεγχο και την καταστολή του συμβάντος, ανίχνευση δειγματοληψία και περισυλλογή στοιχείων, διαλογή θυμάτων και διάσωση πολιτών, απομάκρυνση πολιτών από την καυτή και τη θερμή ζώνη, περιορισμό της ρύπανσης της μόλυνσης, απολίμανση ή απορρίμανση πολιτών, επιχειρησιακών ομάδων, εξοπλισμού, μέσων και χώρων, καταγραφή θυμάτων, διάσωση και μεταφορά τραυματιών, συλλογή και απομάκρυνση αποβλήτων, την οργάνωση επιχείρησης, παράδοση δειγμάτων και απομάκρυνση αποβλήτων. Πιο εξειδικευμένα, στην καυτή ζώνη, που τη βλέπετε εδώ πέρα, πέρα από βλέπετε τις ομάδες του πυροσβεστικού σώματος μαζί με τις υπόλοιπες, αλλά εγώ εστιάζω πάντα στο πυροσβεστικό σώματο, στο πυροσβεστικό σώμα, αναπτύσσεται η ομάδα, όπως σας είπαμε, ανίχνευσης δειγματοληψίας και η ομάδα επέμβασης διάσωσης. Δίνω μεγάλη σημασία στην ομάδα ανίχνευσης δειγματοληψίας, γιατί η σημασία της είναι κομβική για τη μετέπειτα διαχείριση του συμβάντος. Αν έχουμε μια καλά εκπαιδευμένη και αποτελεσματική ομάδα ανίχνευσης δειγματοληψίας, μπορούμε να αλλάξουμε όλο τον επιχειρησιακό σχεδιασμό μας. Η ομάδα
επέμβασης διάσωσης κάνει το συνηθισμένο ρόλο της. Δηλαδή, ουσιαστικά θα έχουμε διασώσεις θυμάτων, θα έχουμε να σβήσουμε τις πυρκαγιές αν τυχόν υπάρχουν, θα έχουμε τη μεταφορά των εντός εισαγωγικών υγιών περιπατητικών ρυπασμένων πολιτών. Εδώ βλέπετε τον εξοπλισμό, δεν θα δώσουμε που χρησιμοποιούμε. Ενδιαφέρον έχει αυτό που εφαρμόζει η ομάδα επέμβασης, είναι η επανομεζόμενη διαλογή ελληνικά, είναι το TRIAS, που ουσιαστικά εκεί γίνεται μια γρήγορη καταγραφή όλων των εμπλεκομένων πολιτών μέσα στην περιοχή την καυτή, που δεν είναι τίποτα άλλο να δούμε ποιοι είναι περιπατητικοί, ποιοι μπορούν να, με τις δικές τους δυνάμεις να οδηγηθούν προς τη διαδικασία της απολύμανσης, ποιοι είναι τραυματίες και πρέπει να μεταφερθούν. Και αυτό γίνεται με συγκεκριμένες τεχνικές που νομίζω ότι ξεφεύγουν από τους σκοπούς αυτού του συνεδρίου. Στη θερμή ζώνη υπάρχει η ομάδα απολύμανσης. Η ομάδα απολύμανσης ουσιαστικά υπάρχει ολόκληρη διαδικασία, γραμμή απολύμανσης που θα αναπτύξουμε, όπου στείνεται, εγκαθίσταται στα όρια της θερμής με την ψυχρή ζώνη. Για όσους δεν έχουν εντρυφήσει, η απολύμανση είναι μια διαδικασία αφαίρεσης ή εξουδετέρωσης επικίνδυνων ουσιών, τόσο από τα θύματα, όσο από το προσωπικό διάσωσης και τον εξοπλισμό, για να προλάβουμε να προληφθεί η διάδοση της ρύπανσης και της μόλυνσης. Άλλο ένα επίσης σημαντικό στάδιο στην όλη διαδικασία, γιατί πραγματικά όλα τα συστήματα διεθνώς όπου έχει εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο και κυρίως έχουμε το συμβάν του Τόκιο με χημική πολεμική ουσία, κατέρευσε στο σημείο της απολύμανσης των πολλών θυμάτων. Εδώ βλέπετε μια κλασική ουσιαστικά απολύμανση για πρώτους ανταποκριτές. Είναι η απολύμανση που ακολουθούμε για τους δικούς μας, για τους πυροσβέστες, για το πλήρωμα της ελληνικής αστυνομίας που θα συμμετάσχει ή του ΕΚΑΒ στη θερμή περιοχή. Έχουμε τη μαζική απολύμανση, που εδώ πρέπει να σας πούμε, παρόλο που έχουμε τον ειδικό εξοπλισμό, εξαρτάται από το μέγεθος και τον αριθμό των θυμάτων που θα έχουν ρυπανθεί, θα έχουν μολυνθεί. Άρα, εδώ θα αυτοσχεδιάσουμε. Πέρα από τις κοινές απολύμανσης που έχουν, που είναι εξειδικευμένες και αντέχουν συγκεκριμένη αντοχή και ποσότητα πληθυσμού, από εκεί και πέρα, ανάλογα με το διαθέσιμο εξοπλισμό, βλέπετε και τακτικές και πρακτικές με μαζικής απολύμανσης που αξιοποιούμε άλλον υφιστάμενο εξοπλισμό του πυροσβεστικού σώματος. Και στην ψυχρή περιοχή είναι η ζώνη που είναι τελείως καθαρή, δεν υπάρχει καθόλου ρύπανση. Εκεί δραστηριοποιείται ουσιαστικά η διοίκηση συμβάντος και η υποστηρικτική ομάδα. Η υποστηρικτική ομάδα κάνει αυτό που λέει η λέξη, ουσιαστικά μεταφέρει υλικό, είναι τα οχήματα. Βασικά, γενικά, αν θέλετε, κάνει υποστήριξη σε όλη την επιχειρησιακή μας δουλειά. Άλλη μια ιδιαιτερότητα σε αυτά τα συμβάντα, τα χιβηροποί, είναι η χρήση στολών, οι οποίες είναι εξαιρετικά επίπονες για αυτόν που τη φοράει μετά από τη μία ώρα. Εδώ βλέπετε χαρακτηριστικά, ανάλογα με το επίπεδο του κινδύνου, υπάρχει η στολή προστασίας και βλέπετε αυτές που χρησιμοποιούμε εμείς. Κυρίως έχουμε στολή χημικής προστασίας επίπεδου Α, που είναι μέγιστη προστασία για τους πρώτους ανταποκριτές και σε έχει πλήρως αποκλεισμένο από το περιβάλλον. Αυτό επιτρέψτε μου, για όσους το έχουν φορές και έχουν διαχειριστεί, πάνω από τη μία μισή ώρα σε συνθήκες πλήρης έντασης είναι εξαιρετικά επίπονο και χρειάζεται ειδική διαχείριση του προσωπικού που συμμετέχει σε αυτές τις επιχειρήσεις. Εν κατακλείδη, ουσιαστικά αυτό που οφείλουμε να πούμε ότι για να είναι αποτελεσματικό ένα σύστημα διοίκησης, πέρα από την ετοιμότητα, χρειάζεται η εκπαίδευση. Θα έλεγα οι κοινές εκπαιδεύσεις σε συνεργασία με κοινές ασκήσεις. Εμείς σαν σώμα έχουμε την τρία, την οποία έτσι λέγεται με κωδική ονομασία τρία, της ΙΟΣ κάνουμε και έχουμε τουλάχιστον τις ΕΜΑΚ σε μια αυξημένη ετοιμότητα, ως σχεδιασμός και βέβαια οι πηγές, γιατί αν δεν υπάρχει εξοπλισμός, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα. Και από την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει τη μικρή, κυρίως όχι με χιβηροποί συμβάντα, αλλά με τεχνολογικά ατυχήματα μικρής έκτασης, πραγματικά δεν υπάρχει ο σωστός δρόμος να οργανώσουμε ένα τέτοιο συμβάν. Ουσιαστικά χρειάζεται ο ελεγχόμενος αυτοσχεδιασμός, να το πω έτσι πιο απλά. Και
Το άλλο συμπέρασμα που μπορούμε να πούμε ότι όσο και καλά να είμαστε προετοιμασμένοι, δεν μπορεί να αποδοθεί αυτό σε ένα σχεδιάγραμμα, ειδικά για την αντιμετώπιση τέτοιων συμβάντων. Απλώς χρειάζεται συνεχή επαγρύπνηση. Τώρα πάμε στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης, που ουσιαστικά είναι αυτό που θα έλεγα ενδιαφέρει τις επιχειρήσεις γενικά. Γιατί να εξηγήσουμε πόσο σημαντική είναι η σπουδαιότητα το να έχουμε καλή ανίχνευση της επικίνδυνης ουσίας, τόσο για το σύστημα λήψης αποφάσεων, όσον αφορά και τις υπηρεσίες υγείας, το τι αντίδοτα θα δοθούν, το τι επικοινωνιακή πολιτική θα ακολουθήσει η εκάστοτε κυβέρνηση, αν το θέμα είναι μικρής σημασίας, μεγάλης σημασίας, αν αντιμετωπίζεται εύκολα. Άρα θα πρέπει να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα, όπως σας προείπα κιόλας, ανίχνευση και δειγματοληψίας. Εδώ είναι όλος ο διαθέσιμος εξοπλισμός που έχει το πυροσβεστικό σώμα. Εν συντομία, ουσιαστικά έχουμε ειδικά χαρτάκια, θα τα πούμε έτσι απλά, είναι ειδικοί χημικά χαρτάκια που βλέπετε, είναι το πεχάμετρο και ανίχνευση κάποιων χημικών παραγόντων. Έχουμε κάποια φορητά kit, αλλά θα έλεγα δεν είναι αυτοματοποιημένα. Οι χρωματομετρικοί σωλήνες και το kit 1256α1 που είναι για συγκεκριμένους παράγοντες. Και βέβαια έχουμε και τις διαδικασίες αυτοματοποίησης. Είναι ο ανιχνευτής 4 αερίων και για ανίχνευση συγκεκριμένων χημικών πολεμικών ουσιών. Σας τα περνάω έτσι μια γρήγορα να τα δείτε. Γενικά όλα έχουν πλέον εκτήματα ή ελαττώματα ή μειονεκτήματα. Το καθένα είναι καλό για μια συγκεκριμένη χρήση. Και σκεφτείτε ότι από έναν άνθρωπο που πρέπει να μπει στο πεδίο για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και περιμένουμε από τον πρώτο αποκριτή να μας δώσει πληροφόρηση, πρέπει να είναι και αρκετά εύχριστα. Κάποια από αυτά είναι εύχριστα, κάποια άλλα λιγότερο εύχριστα, έχουν αρκετά προβληματάκια. Και εδώ πέρα βλέπετε μια απλή χρήση. Έχεις ένα ανιχνευτή τετραδικών αερίων, με μια απλή στολή χημικής προστασίας, με μια απλή στολή που χρησιμοποιούμε καθημερινά εμείς σε επιχειρήσεις, όχι για χημικά συμβάντα. Πραγματικά εδώ πρέπει να σας δώσουμε τις δικές μας απαιτήσεις εμείς, γιατί η χημική ανάλυση πεδίου και οι συνθήκες απαιτούν ευελιξία στις κινήσεις και πρακτικότητα και οι ελάχιστες προϋποθέσεις που θα βλέπαμε να πληρούν τα αναλυτικά όργανα πεδίου είναι να έχουν μικρό μέγεθος και βάρος, να έχουν μικρή ενεργειακή κατανάλωση και ικανοποιητική διάρκεια στην αυτονομία της μπαταρίας τους, να έχουν χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, δυνατότητα πρόσθετης ενίσχυσης σε οποιασδήποτε φθορές, ευκολία χειρισμού και ασφάλεια κατά τη χρήση. Επίσης, οι απαιτήσεις για τη χημική ανάλυση πεδίου προϋποθέτει και κάποιες αναλυτικές ικανότητες. Αυτές είναι λίγο πιο εξειδικευμένες, αλλά πιστέψτε με, είναι αρκετά χρήσιμες για αυτούς που έχουν εμπειρία. Θέλουμε ταχύτητα ανάλυσης από 1 δευτερόλεπτο μέχρι 3 λεπτά, η διαφάνεια λέει δευτερόλεπτα, 3 λεπτά, να έχουν επιλεκτικότητα, διαχωριστική ικανότητα, ευαισθησία, χαμηλά όρια ανίχνευσης σε επίπεδο PPB, μέρη 1 δισεκατομμύριο, επαναληπτική ικανότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία. Αξίζει να σημειώσουμε επίσης ότι στην περίπτωση της χημικής ανάλυσης σε ένα συμβάν κυρίων με χημικά πλέον έχουμε εστιάσει, επίσης λόγω των συγκεκριμένων ειδικών συνθηκών προκύπτουν και κάποιες παραπάνω ανάγκες. Και αυτές οι ανάγκες ποιες είναι? Να υπάρχει δυνατότητα προσδιορισμού και αγνώστων ουσιών παράλληλα με αυτές που πιθανά αναμένονται και προσδιορίζονται με εξειδικευμένους αισθητήρες. Να υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης ανάλυσης ουσιών με μεγάλο εύρος μοριακών βαρών, σημείο ζέσος, τάσης ατμών, πολικότητας, διαλυτότητας και άλλων παραγόντων. Δυνατότητα ανάλυσης μεγάλου εύρους συγκεντρώσεων, δυναμική απόκριση στις αλλαγές της συγκέντρωσης και δυνατότητα ανάλυσης σε μη γραμμικές συνθήκες. Δυνατότητα αυτοελέγχου, αυτοδιόρθωσης και αυτοβαθμονόμησης. Και αν το όργανο δεν έχει τη δυνατότητα αυτοβαθμονόμησης, τότε αυτό να μπορεί να γίνει από το χρήστη με ευκολία και με ασφάλεια. Επίσης, θα θέλουμε να υπάρχει προστασία για πιθανή ρύπανση του οργάνου από το υπόστρωμα, χωρίς όμως απώλεια των ουσιών προς μέτρηση. Σας είπαμε, η μπαταρία θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτη και η διαθέσιμη αυτονομία θα είναι περίπου 3 ημέρες. Δυνατότητα μέτρησης της ανθρώπινης έκθεσης είναι αρκετά σημαντικό και δυνατότητα τηλεχειρισμού. Τα συστήματα επίσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύουν από μεγάλη απόσταση σε ανοιχτό πεδίο.
Γιατί αν δείτε τις ακτίνες επιπτώσεων για ένα χημικό παράγοντα, και αν μιλήσουμε για χημικές πολεμικές ουσίες, φτάνει από κάποιες εκατοντάδες μέτρες μέχρι και χιλιόμετρο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν θες να φτιάξεις ζώνες προστασίας, θα πρέπει να έχεις εντοπίσει έγκαιρα τις αποστάσεις και δεν θα πρέπει να μπεις στην περιοχή που είναι ρυπασμένη και να μολυνθείς. Η ανίχνευση δεν πρέπει να εξαρτάται από το σημείο που θα τοποθετηθεί το έργανο. Ο εξοπλισμός καλό θα είναι να συνδυάζεται με τη στολή ατομικής προστασίας, αυτή που σας έδειξα την πορτοκαλί πριν, τύπου Α, ας είναι και ως κινητό μέρος στη μέση του ανθρώπινου σώματος. Και γενικά για τους πρώτους ανταποκριτές, επειδή τα όργανα είναι φτιαγμένα κυρίως για βιομηχανίες και δεν έχουν προσανατολισμό, αν θέλετε, σε επιχειρησιακή χρήση, θα θέλαμε να είναι η ένδειξη πιο εύκολα κατανοητή. Δηλαδή, σε ένα πυροσβέστη, επιτρέψτε μου να πω, δεν θα του πει τίποτα το ελάχιστο κατώτατο όριο εκρηξιμότητας ή το IDLH κτλ. Θα θέλαμε στην οθόνη του οργάνου, αντί να αναφέρει το χημικός τύπος, να υπάρχει το όνομα. Και βέβαια, πολύ χρηστικό θα ήταν και να έχουμε και μεταφορά ήχου. Δηλαδή, με το που κάνει την ανίχνευση, να του λέει έχει αμμονία τόση συγκέντρωση. Αυτό είναι πολύ προωθημένο. Ας έχουμε όμως την οθόνη της συσκευής να είναι στην εθνική γλώσσα του πρώτου αποκριτή. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι πρώτοι αποκριτές γενικά, όσοι έχουν χρησιμοποιήσει, δεν είναι εξοικειωμένοι με την αγγλική γλώσσα και ζορίζονται. Και πρέπει να υπάρχει και χημικό σήμα, ηχητικό σήμα, σε όλα τα μέσα, έτσι ώστε όταν ξεπερνάνε οι συγκεντρώσεις και κάποιο επίπεδο, να το τονίζουν. Και τελειώνοντας, ουσιαστικά αυτή είναι η τομή της ανίχνευσης, θα έλεγα, η επόμενη εξέλιξη. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι τεχνολογίες με τα συστήματα λέιζερ και να μπορούμε να έχουμε έγκαιρη προειδοποίηση. Εδώ βλέπετε το ιδεατό από 30 με 50 χιλιόμετρα, αλλά γνωρίζω ήδη ότι κινούνται, όχι στην Ελλάδα, ερευνητικά εργαστήρια προς αυτή την κατεύθυνση. Να φτιάξουμε φορητούς ανιχνευτές, οι οποίοι θα μπορούν να τοποθετηθούν τόσο σε οχήματα, όσο σε αέρια μέσα, για να παρακολουθούμε τους ρήπους της ατμόσφαιρας και να μπορούμε να κάνουμε χαρτογράφηση τη συγκέντρωση των ρήπων σε μια περιοχή. Και βέβαια, το ιδανικό για μας, δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να χρηματοδοτηθεί βέβαια, να υπάρχει συνδυασμός ανιχνευτών πυρηνικού, χημικού και βιολογικού, το οποίο μπορεί να κάνει ταυτόχρονη ανάλυση και είναι κάτι το οποίο πραγματικά μελλοντικά θα το θέλαμε, να γίνεται από ένα όργανο να έχουμε την ταυτόχρονη ανάλυση όλων αυτών των παραγόντων. Αυτό θα είναι το ιδανικό για τους πρώτους ανταποκριτές. Να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Και μετά... Με τον κύριο Χάλαρη για την τόσο σημαντική ενημέρωση. Καλώς στο βήμα τον κύριο Φίβο Θεοδόρου να μας αναπτύξει τις δομές της πολιτικής προστασίας στη χώρα μας. Ο κύριος Θεοδόρου είναι δασολόγος. Εργάστηκε επί 20 χρόνια στη δασική υπηρεσία. Σήμερα είναι διευθυντής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Είναι επικεφαλής της ομάδας που εκδίδει τον χάρτη επικινδυνότητας για έναρξη δασικής πυρκαγιάς την αντιπυρική περίοδο και είναι από τους καλύτερους γνώστες στη χώρα μας τόσο στο σχεδιασμό πρόληψης όσο και καταστολής των δασικών πυρκαγιών. Κύριε Θεοδόρου, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, καταρχάς ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση που μου έκανε. Και κατά δεύτερο λόγο, θα ήθελα στο 8 λεπτό που αναλογεί να σας πω 2-3 πράγματα σε σχέση με τη δομή και το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Σαν Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, είμαστε στο λεγόμενο στρατηγικό επιτηλικό επίπεδο. Δεν ασχολιόμαστε με επιχειρήσεις, κυρίως ασχολιόμαστε με οριζόντιες δράσεις. Για να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα όσον αφορά τις έννοιες και τις δομές πολιτικής προστασίας, καταρχήν θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι η εκπόνηση μιας εθνικής στρατηγικής στον τομέα της πολιτικής προστασίας συνιστά ένα ισχυρό εργαλείο για το συντονισμό δεκάδων δράσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση επικίνδυνων καταστάσεων σε περιπτώσεις κρίσης και ιδιαίτερα όταν απειλούνται σημαντικοί ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι. Ένας ολοκληρωμένος κύκλος πολιτικής προστασίας έχει να κάνει με την πρόληψη, την ετοιμότητα, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση. Οι στρατηγικές οι οποίες οδηγούν προς την κατεύθυνση αυτή συνδέονται κυρίως καταρχήν με την αξιολόγηση του κινδύνου.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει μια χώρα είναι να φτιάξει ένα κατάλογο εθνικών κινδύνων και απειλών, που μέσα σε αυτό να μπορεί να προσδιορίζει το πού, το πόσο συχνά και ποιες είναι οι πιθανές απώλειες από κάποιους κινδύνους. Αυτή είναι η πρώτη στρατηγική επιλογή για να αρχίσουμε να συζητάμε για πολιτική προστασία. Το δεύτερο κομμάτι συνδέεται κυρίως με τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν στον περιορισμό της πιθανότητας να συμβεί ο κίνδυνος και στο μετριασμό των συνεπειών, το λεγόμενο risk reduction ή το mitigation planning, όπως καλείται διεθνώς. Μια τρίτη πολιτική έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαχείριση της έκτακτης ανάγκης, το λεγόμενο emergency management, και τέλος με τη λήψη μέτρων που ακολουθούν μια καταστροφή, το λεγόμενο disaster recovery. Αυτά είναι τα τρία προαπαιτούμενα που πρέπει να υπάρχουν για να αρχίσουμε να συζητάμε για πολιτική προστασία. Σε αυτό το πλαίσιο, η επόμενη κίνηση που πρέπει να γίνει είναι να υπάρχει μια γενική προσέγγιση στους μεγάλους κινδύνους που αφορούν τη χώρα, με έμφαση στον προορισμό του επίπεδου αποδοχής. Δεν αρκεί να λέμε ότι η Ελλάδα είναι σεισμογενής περιοχή ή έχει πρόβλημα με δασικές πυρκαγιές ή πλημμύρες ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να υπάρχει ένα σύνολο ενημέρωσης σωστής προς τον κόσμο, ώστε να υπάρχει το λεγόμενη αποδοχή. Το δεύτερο είναι να καθορίσει τις αρχές σύμφωνα με τις οποίες μοιράζονται οι αρμοδιότητες μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διοίκησης. Και τρίτο, να θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα βάσει του οποίου θα εφαρμόσει με συνέπεια αυτά τα οποία έχεις ήδη προγραμματίσει. Σαν θεσμός, το 1995 ιδρύθηκε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πριν το 1995, η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στηριζόταν κυρίως στο λεγόμενο σχεδιασμό αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ΨΕΑ ή Παλαϊκής Άμυνας και άλλων συναφών νομοθετημάτων, τα οποία είδαν το φως το 1994. Το 1995, λοιπόν, για πρώτη φορά θεσμοθετείται ο θεσμός της πολιτικής προστασίας στη χώρα μας και το 2002, με νόμο που έφεραν στη Βουλή, ουσιαστικά αποδίδονται κάποιες αρμοδιότητες στη Γενική Γραμματεία, όπου αφορά κυρίως την προετοιμασία του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας, το ρόλο της Εθνικής Αρχής που συμμετέχει και εκπροσωπεί τη χώρα μας σε όργανα και δομές πολιτικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους διεθνείς οργανισμούς, την αρμοδιότητα για την υποβολή αιτήματος των κρατικών υπηρεσιών για συνδρομή άλλων αρχών του εσωτερικού ή του εξωτερικού, την ανάπτυξη ενός συστήματος εθελοντισμού και τέλος τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης στη χώρα μας, γνωστού και ως 112. Το 2009, η Γενική Γραμματεία, ξέχασα να σας αναφέρω ότι στον ιδρυτικό της νόμο υπαγόταν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το 2009, στα πλαίσια των διοικητικών αλλαγών που έγιναν στη χώρα μας, μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και το 2012, κάτω από τη Γενική Γραμματεία, ήρθε το Πυροσβεστικό Σώμα. 10 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου του 2002, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί ως εξής. Το πολιτικό στρατηγικό επίπεδο αφορά τη Υπουργική Επιτροπή του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, το λεγόμενο ΞΟΠ, το Γενικό Γραμματέα και τη Γενική Γραμματεία. Αυτό είναι το πολιτικό στρατηγικό επίπεδο. Το επιχειρησιακό επίπεδο είναι τα κέντρα επιχειρήσεων, το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας. Σε επίπεδο τώρα αποκεντρωμένης διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, αποδίδεται κατά κανόνα η εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών που εκδίδονται από την κεντρική διοίκηση και κυρίως η συντήρηση των υποδομών και η διαχείριση τοπικών μικρής έκτασης περιστατικών. Όλο αυτό το φάσμα έρχεται να πλαισιώσει η συμβολή των σωμάτων ασφαλείας, της ελληνικής αστυνομίας, του λιμενικού σώματος, του πυροσβεστικού σώματος και των ενόπλων δυνάμεων. Και ειδικά για τα σώματα ασφαλείας έχουν ουσιαστικά ένα ρόλο μονάδων πρώτης απόκρισης σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που οφείλονται στην εκδήλωση των καταστροφών. Σε αυτό το φάσμα που σας περιέγραψα παραπάνω, το πιο σημαντικό κομμάτι είναι η συνεργασία, η συνέργεια και η διαλειτουργικότητα μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων.
Και από ό,τι καταλαβαίνω, το ρόλο μιας υπηρεσίας σαν της δικιάς μου, το να οργανώνει οριζόντιες δράσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Το σχέδιο που ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Χάλαρης, αυτό που θα σας πω είναι ότι μας πήρε 4 χρόνια για να το συντάξουμε. Και δεν ήταν η δυσκολία το τι θα γράψουμε, όσο το πώς θα έφερνε στο τραπέζι όλους αυτούς που συμμετείχαν στο να συμφωνήσουν σε βασικές λειτουργίες που θα εξυπηρετούσαν το σχέδιο. Δηλαδή, διοίκηση, έλεγχος, συντονισμός, επικοινωνίες, τη φάση ανά στάδιο επιχειρήσεων και ούτω καθεξής. Τα σχέδια πολιτικής προστασίας, τουλάχιστον αυτά τα οποία συντάσσονται από εμάς και αναφέρονται ανακίνδυνο και είναι γενικά, απαιτούν χρονοφόρες διαδικασίες, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει γνώση τεχνική στο τι πρέπει να γράψουμε μέσα. Το πρόβλημα κολλάει κάθε φορά, ας πούμε, στο ότι δεν συμφωνούμε. Πρόσφατα, το 2010-2011, νομίζω, εκδώσαμε ένα σχέδιο που αφορούσε τη διαχείριση των ανθρωπίνων απολειών. Αυτό ήταν ένα σχέδιο το οποίο η κεντρική του ιδέα ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Για πρώτη φορά εφαρμόστηκε στο αεροπορικό ατύχημα Ήλιος, που έπεσε στο γραμματικό, και εκεί φανήκαν όλες οι αδυναμίες. Μας πήρε από το 2005 4 χρόνια για να συμφωνήσουμε για ορισμένα ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με το ποιος μεταφέρει τους νεκρούς και ούτω καθεξής. Από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα σε εθνικό επίπεδο να οργανώνεις οριζόντιες δράσεις. Όσον αφορά το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας, η δικιά μου η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, έχει και την κυρία ευθύνη. Στο κομμάτι αυτό υπάρχει ένα γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας, το λεγόμενο ξενοκράτηση, το οποίο ουσιαστικά βάζει το πλαίσιο σχεδίασης μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα, σαν επιτελικού στρατηγικού επίπεδου υπηρεσία, έχουμε εκδώσει εγχειρίδια σύνταξης σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, έχουμε εκδώσει για διάφορους κινδύνους γενικά σχέδια, κατευθυντήριες οδηγίες και ούτω καθεξής. Μετά τις πυρκαγιές του 2007, και το θέμα είχε ήδη τεθεί πιο μπροστά, ψηφίσαμε νόμο στη Βουλή που αφορούσε την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών από απαπειλούμενους κινδύνους. Τα παραδείγματα να χαθούν άνθρωποι επειδή δεν υπήρχε συντονισμός της διοίκησης γύρω από το όλο ζήτημα και μεγάλη απροθυμία από πλευράς, ας πούμε, πολιτικής ηγεσίας κατά το παρελθόν να ψηφίσει ένα νόμο, οδήγησε στο να ψηφιστούν ορισμένα άρθρα για τα οποία το 2007, τον Νοέμβριο του 2007 ψηφίστηκε ο νόμος και για πρώτη φορά εφαρμόστηκε στην πυρκαγιά της Ρόδου το 2008, όπου χρειάστηκε να μετακινήσουμε γύρω στους 2.000 με 3.000 τουρίστες κάποια στιγμή που ερχόταν ο καπνός από τη μεγάλη πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στις 18 Ιουλίου. Έκτοτε αυτός ο νόμος έχει εφαρμοστεί επιτυχώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις και έτσι σήμερα θεωρούμε, τουλάχιστον στο μέτρο που μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί, ότι είχε επιτυχία. Μία άλλη δράση, η οποία έχει να κάνει με τα χιβηροποίη επεισόδια, είναι ότι θεσμοθετήσαμε το 2006 μία υποστηρικτική ομάδα διαχείρισης χιβηροποίη επεισοδίων, η οποία ουσιαστικά αποτελεί επιτελικό συμβουλευτικό όργανο του Γενικού Γραμματέα, συγκαλείται από τον Γενικό Γραμματέα και μπορεί να υποστηρίζει τόσο το πολιτικό όσο και το τακτικό επίπεδο. Ένα τέτοιο σχήμα διοίκησης είχε λειτουργήσει κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων επιτυχώς και αυτή τη στιγμή λειτουργεί κάτω από την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Έχει ψηφιστεί. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω είναι ότι πέρα από ορισμένες άλλες δράσεις που συνδέονται, ας πούμε, με τη διαχείριση των εκτάκτων αναγκών, έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε και μία ενσωμάτωση, ας πούμε, των λεγόμενων χαρτογραφικών και δορυφορικών δεδομένων που είναι απαραίτητα στην διαχείριση μεγάλων επεισοδίων. Σήμερα η διεύθυνση δικιά μου είναι Εθνικό Σημείο Επαφής στο GMS Copernicus, είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μπορούμε να πάρουμε δορυφορικά δεδομένα εντός 24 ωρών, ανάλογα την περίπτωση φυσικά, και αυτά, ας πούμε, να μπορέσουμε να τα επεξεργαστούμε και να τα στείλουμε στους φορείς που εμπλέκονται, είτε σε επίπεδο αντιμετώπισης, είτε σε επίπεδο αποκατάστασης.
Τέτοιου είδους δράσεις τις έχουμε υλοποιήσει το 2007 στις πυρκαγιές στην Πελοπόννησο και στην Εύβοια και σε άλλες περιοχές που έγιναν στην Ελλάδα. Το 2009 στη μεγάλη πυρκαγιά που έγινε στην Βορειοανατολική Αττική. Το 2011 στην πυρκαγιά του Εύρου και πρόσφατα φέτος στην πυρκαγιά της Χίου. Τέτοιου είδους προϊόντα, να έχετε υπόψη σας ότι χρειάζονται εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο να μπορεί να τα επεξεργαστεί. Χρειάζονται να έχεις έτοιμες βάσεις δεδομένων εκ των προτέρων, ώστε να μπορείς να περάσεις πληροφορίες πάνω στα δεδομένα αυτά. Και κυρίως, ας πούμε, χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση της διεθνής βιβλιογραφίας και συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται γύρω από τα ζητήματα αυτά. Όσον αφορά το κομμάτι, ας πούμε, το οποίο συνδέεται με το επιχειρησιακό έργο της Γενικής Γραμματείας, όπως σας έχω ήδη αναφέρει, υπάρχει ένα κέντρο επιχειρήσεων, το οποίο δουλεύει σε 24-ωρη βάση, είναι εθνικό σημείο επαφής. Οποιαδήποτε αίτημα αυτή τη στιγμή φορέων πολιτικής προστασίας, είτε είναι στο εσωτερικό είτε είναι στο εξωτερικό, διακινούνται μέσω του κέντρου επιχειρήσεων. Αποτελεί κομμάτι του λεγόμενου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος βρίσκεται σε μία φάση μετασχηματισμού. Η ιδέα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ξέχασα να σας αναφέρω, συνδέεται με την αρχή της επικουρικότητας. Δηλαδή, υπάρχει ένα κέντρο επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες. Τα κράτη-μέλη έχουν δηλώσει ένα κέντρο επιχειρήσεων, το οποίο λειτουργεί σε 24-ωρη βάση, και από εκεί και πέρα τα αιτήματα που υποβάλλουν κράτη-μέλη τα οποία έχουν κάποιο πρόβλημα, είτε αφορά πλημμύρες είτε δασικές πυρκαγιές, διακινούνται μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και δια των κέντρων επιχειρήσεων. Επίσης, το κέντρο επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή, στατιστικά, για το 2012 κλήθηκε να συνδράμει σε 1.807 επεισόδια πολιτικής προστασίας. Έχει συνέχεια δουλειά. Να φανταστείτε ότι το 2004, ας πούμε, τα επεισόδια αυτά δεν ξεπερνούσαν τα 800 και σήμερα έχουμε φτάσει στα 1.800 και ανεβαίνουμε. Και δύο λόγια για τον εθελοντισμό. Ο εθελοντισμός είναι το μέλλον της πολιτικής προστασίας, κατά την άποψή μου. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, παρόλο ότι έχουμε φτιάξει ένα μητρό εθελοντικών οργανώσεων, το οποίο έχει ενταγμένες 401 εθελοντικές οργανώσεις και 85 ειδικευμένους εθελοντές, υπάρχει εκκρεμή το θέμα της ασφαλιστικής κάλυψης και αστικής ευθύνης. Ήδη η κυβέρνηση, από ό,τι ξέρω, προωθεί ένα νομοσχέδιο βάσει το οποίο θα λυθούν αυτά τα ζητήματα και από εκεί και πέρα, εάν η Πυροσβεστική Ακαδημία μετανομωστεί σε πυροσβεστική, πώς το λένε, σε κέντρο εκπαίδευσης πολιτικής προστασίας και αναλάβει το ρόλο της εκπαίδευσης και επιστοποίησης των εθελοντών, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα θα συμβάλλει προς να μπορέσουμε, ας πούμε, να δημιουργήσουμε επιπλέον ένα μηχανισμό, ο οποίος θα είναι υποστηρικτικό εργαλείο στη διαχείριση των καταστροφών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Θοδόρου για τα τόσο χρήσιμα θέματα που ανέπτυξε κυρίως για τις δομές πολιτικής προστασίας στη χώρα μας και το σχεδιασμό αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Θα ήθελα να σταθώ κυρίως στο σημείο που αναφέρθηκε ότι θεσμοθετήθηκε πλέον στη χώρα μας το 2008 οι αρμοδιότητες των φορέων ως προς την εκένωση περιοχών που απειλούνται από δασικές πυρκαγιές, γιατί αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο τους καλοκαιρινούς μήνες και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κάθε φορέας τι οφείλει να κάνει για να απομακρύνει τους τουρίστες, τον άμαχο πληθυσμό κλπ. Καθώς και τη συμμετοχή του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, είναι πολύ σημαντική αυτή η δράση. Καλώ τώρα στο βήμα τον κύριο Στέργιο Τόπη, Διευθυντή Μάρκετινγκ Αμυντικών Προϊόντων της Intracom Defense Electronics, να αναφερθεί στα μέτρα προστασίας εξόρυξης υδρογονανθράκων. Ο κύριος Τόπης είναι Διευθυντής Μάρκετινγκ των Αμυντικών Προϊόντων της Intracom, είναι κάτοχος του διδακτορικού διπλώματος στα ευέλικτα συστήματα αυτοματισμού,
και εργάζεται στο κομμάτι των αμυντικών συστημάτων της Ιντρακόμ από το 1997. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκλησή τους να συμμετέχουμε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα διοργάνωση, σε αυτό το συνέδριο. Θα μας επιτρέψετε ταπεινά να εισηγηθούμε ένα θέμα το οποίο δείχνει μια σκοπιά, σας δείχνει τη σκοπιά της αμυντικής βιομηχανίας όσον αφορά τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνει η χώρα μας τα επόμενα χρόνια για να εξορίξει τους υδρογονάνθρακες οι οποίοι υπάρχουν κάτω από το υπέδαφος της. Πριν πω στο κύριο θέμα, θα ήθελα να επισημάνω μία σημαντική λέξη κλειδί που άκουσα από τον προηγούμενο μιλητή και αυτή ήταν η έννοια της διαλειτουργικότητας και της συνεργασίας μεταξύ φορέων. Και την κρατώ αυτή και θα επανέλθω. Πριν πω στο κύριο θέμα, θα ήθελα έτσι, για τρόπους ευγένειας να πω δύο λόγια για το ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε. Είμαστε μία εταιρεία που ανήκει στον αμυντικό χώρο, δηλαδή κατασκευάζει αμυντικά ηλεκτρονικά συστήματα. Χαρακτηρίζεται από τζίρο της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ με τα στοιχεία του 2012 και από εξαγωγές σχεδόν του συνολικού τζίρου της, δηλαδή περίπου 98,1% πάλι με τα στοιχεία του 2012. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης και ανακύκλωσης σημαντικό ποσοστό των χρημάτων που έρχονται στην εταιρεία στην έρευνα και την ανάπτυξη. Οι εξαγωγές της εταιρείας μας είναι στις χώρες που βλέπετε. Δραστηριοποιούμεθα σε λίγες χώρες προς το παρόν, αλλά με μια καλή και σταθερή εξέλιξη. Και φυσικά, όπως γνωρίζετε, με τις σημερινές οικονομικές συνθήκες, οι εξαγωγές είναι ο μοναδικός τρόπος κανείς να επιβιώσει. Αλλιώς, στατιστικά, όσες εταιρείες θα εξαρτώντουσαν από το φυσικό, αυτό που όλοι θα θεωρούσαμε το φυσικό, δηλαδή τον εσωτερικό μας πελάτη, στατιστικά θα έπρεπε να έχουν όλες κλείσει. Ενδεικτικά, τα προϊόντα που βγάζει η εταιρεία μας, που έχει σχεδιάσει, παράγει και πουλάει κυρίως φυσικά τώρα στο εξωτερικό, αποτελούνται από την ομάδα των ευρυζωνικών ασύρματων επικοινωνιών, συστημάτων ενδοεπικοινωνίας για χερσαίες αλλά και για ναυτικές εφαρμογές, κρυπτογραφικές συσκευές και αλγόριθμους κρυπτογράφησης, καθώς επίσης και ηλεκτρονικά συστήματα πυραυλικών εφαρμογών, που ήταν και η πρώτη δραστηριότητα της εταιρείας ιστορικά. Έτσι ενδεικτικά, πριν πω στο κύριο θέμα, αλλά για θέμα που σχετίζεται με το κύριο θέμα, θα ήθελα να αναφερθώ σε τελευταίες αλλά παγκοσμίου εμβελίας τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί από την εταιρεία μας στην Ελλάδα και θα αναφερόμουν στη ναυτική σειρά ραδιοσυστημάτων CNET, η οποία λειτουργεί στην ΝΑΤΟ 1 και στην ΝΑΤΟ 3 μπάντα. Το πολεμικό ναυτικό της Ελλάδος έχει ήδη εξοπλιστεί με τέτοιου είδους συστήματα, με μία έκδοση αυτών των συστημάτων και μία άλλη έκδοση μας έχει δοθεί η άδεια να εξάγουμε στο εξωτερικό. Αυτά τα συστήματα χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητά τους να προσδίδουν ωφέλη τα οποία περιγράψαν ως αιτούμενα οι προηγούμενοι μου ομιλητές. Δηλαδή δίνουν τη δυνατότητα ταχύρυθμης μετάδοσης δεδομένων φωνής ασύρματα και εν κινήσει, με ταυτόχρονη κρυπτογράφηση, αλλά και με ισχυρά αντίμετρα ηλεκτρονικού πολέμου. Έτσι, μας δίνεται η δυνατότητα σε έναν ποικιλόμορφο και δύσκολο από πλευράς μετάδοσης γεωγραφικό περιβάλλον, όπως είναι το ελληνικό, να έχουμε ένα δίκτυο αποτελούμενο από κινητούς φορείς, για παράδειγμα πλοία, αλλά και σταθερές βάσεις σε νησιά, και να έχουμε ένα ζωντανό δίκτυο από το οποίο μπορούμε να περάσουμε οποιαδήποτε πληροφορία θέλουμε, όποτε θέλουμε, με μεγάλη ταχύτητα. Μία δηλαδή λύση εναλλακτική των δορυφορικών επικοινωνιών,
στις οποίες η Ελλάδα δεν μπορεί ποτέ να βασίζεται για τον απλούστατο λόγο, διότι δεν έχει δορυφόρους. Και έναν που τον είχε, τον πούλησε. Ή το είναι στη διαδικασία της πώλησής του. Αυτό σημαίνει, αυτές οι δυνατότητες που δίνονται αφορούν και φωνή και δεδομένα, αλλά και βιντεοροή. Και κλείνοντας αυτή τη μικρή έτσι, παρουσίαση, θα ήθελα να αναφερθώ στις πιο τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν τα αντίστοιχα ευρυζωνικά συστήματα για χερσαίες επιχειρήσεις, το Y1CP και το Spartan, το οποίο το Spartan κάποιοι από εσάς ίσως το είδατε και στην επίσημη έκδοσή του τον περασμένο Νοέμβριο. Αυτά τα συστήματα πάλι διαλειτουργούν με εκείνα τις θαλάσσεις και δίνονται να εξασφαλίσουν αντίστοιχες επικοινωνίες στη στεριά, αλλά και να εξασφαλίσουν επικοινωνίες μεταξύ στεριάς και κινητών θαλασσίων μέσων. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν είναι, μπορεί σε κάποιους να φαίνονται μερικά κουτιά με ωραία κουμπάκια. Υπάρχει 15ετής δουλειά πίσω από αυτά τα συστήματα και θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ελλάδα σήμερα είναι μία από τις πολύ λίγες χώρες στον κόσμο η οποία έχει δική της κυματομορφή ευρυζωνική. Οι χώρες που έχουν αναπτύξει από μόνες τους, χωρίς συνεργασία με καμία άλλη χώρα, δική τους RF κυματομορφή ευρυζωνική, μετριούνται στην παλάμη του ενός χεριού. Και μία από αυτές είναι η Ελλάδα. Και αυτή η κυματομορφή και διαφορετικές φυσικά εκδόσεις της κυματομορφής για θέματα ασφαλείας και θέματα του κύριου χρήστη στην Ελλάδα, είναι μέσα σε αυτά τα συστήματα που σας έδειξα. Τώρα, τι σχέση μπορεί να έχουν όλα αυτά με το κύριο θέμα του συνεδρίου? Ακούσαμε όλοι μας πριν από 2-3 χρόνια το λεφτά υπάρχουν. Ακούσαμε επίσης το ότι πετρέλαια δεν υπάρχουν. Στην πραγματικότητα καταλάβαμε πολύ αργά ότι λεφτά δεν υπήρχαν, διότι ήταν όλα δανεικά, σε σημείο που να έχουν χρεώσει μέχρι τα τρισέγγωνά μας. Και αυτό θα έλεγα ότι οι περισσότεροι Έλληνες δεν το γνωρίζανε ουσιαστικά από τον τρόπο με τον οποίο το κράτος δίνει τα ετήσια στοιχεία στη δημοσιότητα. Και από την άλλη, πετρέλαια υπάρχουν. Διότι δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ είμαι από την Ήπειρο και εκεί πιο πάνω στο χωριό μου αναβλύζει πετρέλαιο από το έδαφος από τον τρις πάπο μου, από τον προ πάπο μου. Και το γνωρίζω αυτό. Αλλά οι μελέτες είχαν γίνει έτσι κι αλλιώς από την προηγούμενη δεκαετία και τα στοιχεία ήταν δεδομένα. Πετρέλαια υπάρχουν, αυτό είναι γνωστό. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί κανένας να πει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι ότι το Αιγαίο και οι τριγύρω θάλασσες από το Αιγαίο αποτελούν εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια τον βασικό ζωτικό χώρο του ελληνικού έθνους. Και αυτό τον ζωτικό χώρο το ελληνικό έθνος δεν θέλει να τον αφήσει να τον πάρουν άλλοι. Συμπέρασμα. Σήμερα η χώρα μας είναι σε οικονομική κρίση, άρα χρειάζεται χρήματα. Γνωρίζει το έθνος ότι από κάτω έχει πετρέλαια, άρα θα πρέπει να εξορίξει γιατί χρειάζεται τα χρήματα. Συν ότι υπάρχουν συντείνοντες λόγοι ανάγκης υδρογονανθράκων, παροχής υδρογονανθράκων για την ευρύτερη χρήση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι τα στατιστικά δείχνουν ότι οι υπάρχοντες υδρογονάνθρακες, σαν ποσότητα παρεχόμενη προς την Ευρώπη, τίνει να είναι φθήνουσα τα επόμενα χρόνια. Συμπέρασμα. Θα γίνουν με τον α, β ή γ τρόπο εξορίξεις στον ελλαδικό θαλάσσιο και χερσαίο χώρο τα επόμενα χρόνια. Και τι σημαίνει αυτό από πλευράς ασφάλειας? Σημαίνει ότι θα έχουμε σε κάποια σημεία κάποιες επενδύσεις, οι οποίες θα είναι επενδύσεις δισεκατομμυρίων, οι οποίες θα χρειάζονται προστασία. Σκεφτείτε ότι η Ελλάδα δεν έχει καμία τεχνογνωσία για να εξορίξει υδρογονάνθρακες. Όπως και η Νορβηγία, για παράδειγμα, δεν είχε πριν από 20-30 χρόνια, όταν βρισκόταν ακριβώς στην ίδια περίπτωση με την Ελλάδα, αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τους υδρογονάνθρακες που ανακάλυψε, αλλά έξυπνα επένδυσε στο να αποκτήσει και την τεχνογνωσία και να μπορεί να το κάνει σήμερα μόνη της και να έρχεται σε εμάς να μας λέει «Με αφήνεις να το κάνω εγώ». Άρα, μέχρι να φτάσουμε ως εκεί, είμαστε υποχρεωμένοι να μισθώσουμε ξένες εταιρείες να έρθουν εδώ και να
ξεκινήσουν να ψάχνουν για τα καλύτερα σημεία για διατρήσεις κτλ. Και να εγκαταστήσουν αυτές τις πλατφόρμες, είτε είναι για πετρέλαιο είτε για αέριο, οι οποίες όμως αποτελούν επενδύσεις δισεκατομμυρίων. Μία πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου αφορά δισεκατομμύρια ευρώ σαν επένδυση. Αυτό σημαίνει ότι αυτός για να έρθει να το κάνει αυτό θα πρέπει να αισθάνεται ασφαλής, γιατί κανένας τρελός δεν θα πήγαινε να επενδύσει τα χρήματά του σε μια θάλασσα που χαρακτηρίζεται από πολιτική αστάθεια, από οποιονδήποτε παλαβό μπορεί να κάνει οτιδήποτε και να θέσει όλη αυτή την επένδυση σε κίνδυνο. Συνεπώς, τι έχουμε να προστατεύσουμε? Έχουμε να προστατεύσουμε, σήμερα θα μου πείτε, έχουμε δύο δηληστήρια στη χώρα. Άμα βρεθεί πετρέλαιο, πιθανώς να έχουμε 4 ή 5 στα επόμενα χρόνια. Έχουμε να προστατεύσουμε, εκτός από τα δηληστήρια, όλες τις επίγειες ή τις επιθαλάσσιες ή υποθαλάσσιες εγκαταστάσεις εξόρυξης των υδρογονανθράκων, τους τρόπους με τους οποίους αυτοί οι υδρογονάνθρακες θα μεταφερθούν, δηλαδή τις σωληνώσεις ή τα καράβια με τα οποία θα μεταφέρονται, και γενικά να παρέχουμε ένα δίκτυο προστασίας σε αυτά. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι? Οι κίνδυνοι μπορεί να είναι από μια αθώα συγκέντρωση ακτιβιστών της Greenpeace που θέλει να μας πει για πράσινα πετρέλαια και μπορεί να καταλήξει σε μαύρη θάλασσα από κάποια αστοχία ή από κάποια εμπλοκή, μέχρι προγραμματισμένο σαμποτάζ από αντιεξουσιαστές, σαν και αυτούς που καίνε τα μαγαζιά μας στην Αθήνα, από πολιτικά ορμόμενους διαφόρων ειδών ανθρώπους, από συμφέροντα γείτονος χώρος, η οποία έχει βάλει σαν σκοπό να πάρει ένα κομμάτι από αυτό που εμείς θεωρούμε ότι μας ανήκει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Άρα έχουμε μία πληθώρα από πιθανούς φόβους και από πιθανούς κινδύνους. Και άμα προσθέσουμε σε αυτό και την πολυπλοκότητα της μορφολογίας της γεωγραφικής της Ελλάδος, είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα. Δηλαδή, η Ελλάδα περιτριγυρίζεται από χώρες οι οποίες σήμερα είναι τυχαία όλες σε αστάθεια, όλες σε αστάθεια, σε πολιτική αστάθεια, σε κάποιες γίνονται και βάρβαροι πόλεμοι αυτή τη στιγμή. Επίσης, περιτριγυρίζεται από χώρες που μακροπρόθεσμα και ιστορικά ανταγωνίζονται την Ελλάδα και έχουν υπεριαλιστικές βλέψεις εναντίον της Ελλάδας. Άρα, αν τα βάλουμε όλα αυτά τα πράγματα μαζί, έχουμε ένα πολυσύνθετο πρόβλημα να λύσουμε και ένα πολυσύνθετο θέμα να προστατεύσουμε. Τώρα, η Ελλάδα έχει ισχυρό ναυτικό. Σαν έθνος, ιστορικά χαρακτηρίζεται σαν ένα ναυτικό έθνος, με μια πολύ μακριά παράδοση. Έχει ένα ισχυρό ναυτικό, ένα πολύ καλό λιμενικό, αξιόμαχες ειδικές δυνάμεις, αντιτρομοκρατική υπηρεσία και έχει και την ΕΥΠ. Έλα όμως τώρα που από καλές μόνες τους δεν αρκούνε, διότι αυτές όλες θα πρέπει να κληθούν να διαλειτουργήσουν. Και όταν λέμε να διαλειτουργήσουν, εννοούμε να προλάβουν το κακό πριν γίνει. Όχι να δουν τι θα σώσουν αφού γίνει το κακό ή να μην το ξαναφήσουν να ξαναγίνει, αλλά να εντοπίσουν το κακό την ώρα που πάει να πραγματοποιηθεί ή πριν πραγματοποιηθεί και να μην επιτρέψουν στο κακό να γίνει ποτέ. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αυτό έχει να κάνει με τον χρόνο ανταπόκρισης που απαιτεί αυτή η συγκεκριμένη κλίση για προστασία. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από το κλασικό, από την κλασική ετοιμότητα που λέμε στους διάφορους κλάδους των σωμάτων ασφαλείας ή του στρατού κτλ., τίθεται θέμα να υπάρχει μια υποδομή στην Ελλάδα, μια υλική υποδομή, η οποία θα επιτρέπει να διατίθεται αυτή η πληροφορία έγκαιρα, όπως είπαμε και πριν γίνει. Και υποτίθεται ότι αυτή η υποδομή θα είναι κοινή, δηλαδή θα διασφαλίσει την διαλειτουργικότητα μεταξύ αυτών των σωμάτων, έτσι ώστε το ναυτικό να μπορεί να μιλάει με την ΑΕΠ, η ΑΕΠ να μπορεί να μιλάει με την αντιτρομοκρατική και να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να βρίσκονται εκεί που πρέπει, αυτή που πρέπει, όπως πρέπει, με τον εξοπλισμό που πρέπει και με τα αντίμετρα που πρέπει. Όλα αυτά ακούγονται σαν ένα μεγάλο πρόβλημα να λυθεί. Θα το βρούμε όμως μεθαύριο μπροστά μας.
Οι τεχνολογίες τώρα που εμπλέκονται σε αυτό το θέμα της προστασίας των συστημάτων εξόρυξης ή των εγκαταστάσεων εξόρυξης υδρογοναθράκων είναι ποικίλες. Επικεντρώνονται όμως όλες στην δυνατότητα να μεταφέρουμε την πληροφορία σε πραγματικό χρόνο, σε τρέχοντα χρόνο, θα λέγαμε σε καλά ελληνικά. Αυτές οι τεχνολογίες έχουν να κάνουν από συστήματα πληροφορικής, συστήματα αισθητήρων, συστήματα αυτόματης ανίχνευσης, υποθαλάσσια, επίγεια κτλ. Με εξειδικευμένους αισθητήρες, οι οποίοι μπορεί να είναι οπτικοί, ακουστικοί ή ηλεκτρομαγνητικοί, από ραντάρ, κάμερες ημέρας, νύχτας, τα πιο απλά πράγματα, μέχρι ειδικά σόναρ για να βλέπουν τις απειλές κάτω από το νερό, γιατί μπορεί η απειλή να έρχεται και κάτω από το νερό. Αυτό τελικά που είναι ο στόχος είναι να υπάρχει μια δυνατότητα αρθρωτής, ενός συστήματος αρθρωτής σχεδίασης, το οποίο θα μπορεί να ανιχνεύσει το κίνδυνο πριν εξελιχθεί σε τραγωδία και παράλληλα θα σου δίνει τη δυνατότητα να αποφύγεις και τον ψευδοκίνδυνο, τον ψευδοσυναγερμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις ένας ψευδοσυναγερμός, ο οποίος μπορεί να είναι από αστείο, από την πρόθεση του αστείου μέχρι κάποιο λάθος, ο ψευδοσυναγερμός κοστίζει πάρα πολλά λεφτά σε αυτές τις καταστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι με τη σειρά ότι απαιτείται η διασύνδεση διαφόρων υποσυστημάτων, διαφόρων τεχνολογιών, ξεκινώντας από τα σημεία εξόρυξης μέχρι τις επίγειες ή θαλάσσιες εγκαταστάσεις, όπου αυτές οι πληροφορίες θα διατίθενται για να γίνει η κυβερνητική διαχείριση αυτών των θεμάτων. Επίσης, θα πρέπει αυτές οι πληροφορίες να διασυνδεθούν σε δίκτυα τεχνολογίας όπως παρόμοια σας έδειξα προηγουμένως, σε δίκτυα έξυπνα με τοπικά αλλά και πιο απομακρυσμένα κεντρικά κέντρα διοίκησης, τα οποία θα μπορούν να συλλέγουν τις πληροφορίες αλλά και να τις διαβιβάζουν και να διαλειτουργούν σε χρόνο μηδέν με τις διάφορες υπηρεσίες οι οποίες θα κληθούν. Άρα δηλαδή παίρνω την πληροφορία, καταλαβαίνω τι σημαίνει η πληροφορία αυτή, βρίσκω ποιος είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος αντιμετώπισης, παίρνω την υπηρεσία η οποία πρέπει να ανταποκριθεί ή τις υπηρεσίες και παράλληλα επεξεργάζομαι και άλλες πληροφορίες που έρχονται από αυτές και τις διασταυρώνω. Και δίνω την εντολή να γίνει μια συγκεκριμένη ενέργεια. Από πλευράς ηλεκτρονικών και από πλευράς συστημάτων διοίκησης, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι 100% στις δυνατότητες της ελληνικής βιομηχανίας. Αυτό τελικά που βλέπουμε να υφίσταται στον περίπλοκο αυτό γεωγραφικό χώρο τον ελληνικό, είναι πλωτά μέσα τα οποία είναι δεμένα επικοινωνιακά με τον κορμό αυτών που σχηματίζεται από τα παραπάνω κέντρα διοίκησης που σας είπα, αλλά είναι ταυτόχρονα δεμένα και με τις άλλες υπηρεσίες τις οποίες καλούνται να διαλειτουργήσουν, αλλά και με τα κέντρα εξόρυξης. Δηλαδή, μια κορβέτα του ναυτικού δεν θα κοιτάει μόνο τον Τούρκο απέναντι ή κάποιον άλλο εχθρό ο οποίος μπορεί να εμφανιστεί, αλλά θα έχει και σαν μέρος της αποστολής της την προστασία αυτών των κέντρων εξόρυξης. Άρα θα πρέπει να διαλειτουργεί με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, που ίσως σήμερα μας φαίνεται κάτι περίεργο και ανούσιο. Κλείνοντας, συνοψίζοντας, αυτό που φαίνεται είναι ότι όλες αυτές οι απαιτήσεις ασφάλειας εμπεριέχουν και ορισμένες τεχνολογίες οι οποίες χαρακτηρίζουν την ελληνική βιομηχανία και είναι διαθέσιμες ακόμα και σήμερα. Όσον αφορά το χώρο των ηλεκτρονικών, των επικοινωνιών, των συστημάτων διοίκησης και ελέγχου, των συστημάτων των κέντρων διοίκησης και ελέγχου, καθώς επίσης και τη δικτύωσή τους. Σαν συμπέρασμα θα έλεγα ότι μπορεί όλα αυτά να μας φαίνονται μαγικά σε ένα απότερο μέλλον, αλλά για να γίνουν απαιτούν χρόνια. Και δεν αποφασίζεις αυτά να τα υλοποιήσεις όταν αρχίσεις να τρυπάς,
αλλά μερικά χρόνια πριν. Στοχεύοντας στο ότι αφενός θα χρησιμοποιήσεις την τεχνολογία σου, αφετέρου θα έχεις μια σημαντική βιομηχανική εμπλοκή μέσα σε αυτό το χρήμα που θα μοιραστεί, άρα πολύ από αυτό το χρήμα θα παράγεται μέσα στη χώρα σου και αφετέρου στοχεύεις όχι μόνο να χρησιμοποιήσεις την υφιστάμενη τεχνική γνώση και επιστημονική γνώση, αλλά στοχεύεις στο να προσκτήσεις καινούριο know-how, αυτό που λένε οι Εγγλέζοι know-how. Δηλαδή, καινούρια γνώση στους τομείς που δεν γνωρίζουμε σήμερα. Ξέρω ότι ακούγονται όλα αυτά μαγικά, αλλά πιστεύω ότι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τόπη για τα τόσα σημαντικά στοιχεία που μας παρέθεσε και ειδικότερα για την τεχνολογία αιχμής που έχει εισαγάγει στα προϊόντα ασφαλείας η ελληνική βιομηχανία και ιδιαίτερα η Ιντρακόμ. Ένα από τα συμπεράσματα είναι ότι υπάρχει ελληνική βιομηχανία και μάλιστα σε τεχνολογίες αιχμής. Δεν είναι αλήθεια αυτό που λένε ορισμένοι ότι δεν υπάρχει βιομηχανία στη χώρα μας. Ολοκληρώθηκαν οι εισηγήσεις και της τελευταίας θεματικής ενότητας. Θα ήθελα, αν υπάρχουν ερωτήσεις, πάνω στις εισηγήσεις που είχαμε σε αυτή την ενότητα. Ευχαριστώ για να ξυπνήσουν τα αίματα. Δύο μικρές ερωτήσεις, η μία στον κύριο Χαλάρη και άλλη στον κύριο Θεοδόρου. Έχετε πάρει τα μαθήματα με εισαγωγικά από το ατύχημα στη Φουκουτζίμα σχετικά με τις επιδράσεις αυτού του ατυχήματος και τις πυρηνικές επιπτώσεις στο σύνολο, στο περιβάλλον και στους ανθρώπους. Και η ερώτηση στον κύριο Θεοδόρου είναι, επειδή αναφερθήκατε ότι σαν πολιτική προστασία συνεργάζεστε και με μια αντίστοιχη ευρωπαϊκή υπηρεσία από πλευράς φωτογραφιών δορυφορικών, αν αντελήθηκαν καλά, έχετε εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που έχουμε σαν ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα Ήλιος, που είναι και το εκμεταλλευόμαστε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γιατί έχει τεράστιες δυνατότητες και θα έπρεπε να έχετε κοιτάξει και προς τα εκεί, αν μπορείτε να συνεργάζεστε σε περιπτώσεις μείζωνος κρίσης. Ευχαριστώ. Όσον αφορά το κομμάτι που λέτε το δορυφορικό δεδομένων, αυτά είναι δωρεάν τα δορυφορικά δεδομένα. Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση για τη χώρα μας. Υπάρχει συμφωνία μέσα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Τα συμβόλαια με τις εταιρείες που γίνονται δρομολογούνται από τις Βρυξέλλες. Το μόνο πράγμα που έχει να κάνει η χώρα μας είναι να υποβάλει αίτημα. Και αυτά έρχονται, ας πούμε, μέσω FTP server, ας πούμε, και μπορούν άμεσα να μας τα διαθέσουν. Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε άλλη μορφή συνεργασία με άλλους φορείς οι οποίοι μπορεί να παράγουν τέτοια προϊόντα είναι αποδεκτή. Αλλά αυτό που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι ότι είναι μηδενικού κόστους. Δείξατε την ιδιαιτερότητα του σχεδίου Χιβιροπή, που όταν έχουμε ραδιολογικό ή πυρηνικό σύμπαν, μιλάμε για ραδιολογικό γιατί είναι πυρηνικό, νομίζω ότι καμιά ομάδα δεν μπορεί να διαχειριστεί μια τέτοια κρίση. Όταν έχουμε ραδιολογικό σύμπαν, εκεί επεμβαίνει στο κομμάτι της ανείχνευσης και της δειγματοληψίας η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, που έχει ειδικές επιχειρησιακές μονάδες. Μας έχει προβληματίσει το σύμπαν, αλλά ξεφεύγει λιγάκι από τη διαχείριση δική μας. Αλλά σίγουρα υπάρχει στο σχεδιασμό καθήλυνα αρμόδια με βάση τον νόμο η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, η οποία συνδράμει πάντα στο έργο μας. Και όταν πρόκειται για συμβάν εκτεταμένο, ενεργοποιείται και η υποστηρικτική ομάδα διαχείρισης Χιβιροπή Απειλών, που πραγματικά είναι από τα καλά που μας άφησε η Ολυμπιακή Κληρονομιά και δείχνει ότι είναι ένα μοντέλο διοίκησης πώς μπορεί να πετύχει και να δουλέψει. Και έχουμε απασχοληθεί μέχρι αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, ξέρουμε ποιες είναι οι υπηρεσίες, να σας το πω λιγάκι, που θα δραστηριοποιηθούν, αλλά μέχρι εκεί. Κάποια άλλη ερώτηση? Καλώ τώρα τον κύριο Βασίλη Γκρίζη, αστυνομικό διευθυντή
Διευθυντή του ΚΕΜΕΑ να απευθύνει χαιρετισμό για το κλείσιμο του συνεδρίου. Φτάσαμε στο τέλος του διήμερου συνεδρίου. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως όλους όσους το παρακολούθησαν, τους εισηγητές και τις, για τις πολύ καλές αλλά κυρίως τεκμηριωμένες παρουσιάσεις και εισηγήσεις τους. Θέλω να διαβεβαιώσω όλους ότι αυτό το διήμερο κρατήθηκαν πρακτικά από το συνέδριο και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας θα προχωρήσει μελετώντας κυρίως τις προτάσεις και ανάλογα με το θεσμικό του ρόλο και τη δυνατότητα που έχει, θα ανεβάσει και θα περάσει τα μηνύματα εκεί όπου χρειάζεται, κατά την εκτίμησή μας. Όπως όλοι ξέρουμε, το θέμα της ασφάλειας δεν είναι κάτι το οποίο σταματάει, δυστυχώς. Είναι συνεχώς εξελισσόμενο και πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να δίνουμε λύσεις, αναζητώντας καλές πρακτικές, ακολουθώντας τα καλά παραδείγματα και, να μου επιτρέψετε να σας πω, και τη δική μου εμπειρία να τη συνεισφέρω, ότι σε πολλά από αυτά που συζητήθηκαν εδώ έχουμε τη δυνατότητα, είμαι βέβαιος γι' αυτό, έχω τη βεβαιότητα ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Απλά ίσως πρέπει κάποιος να μας αναγκάσει να το κάνουμε και να μας αναγκάσει να κάνουμε πράγματα τα οποία τα κάναμε στο παρελθόν έτσι κι αλλιώς. Γιατί από τα μηνύματα του συνεδρίου του διήμερου, εγώ θέλω να κρατήσω τα πολύ κεντρικά για μένα. Προέκυψε, όλοι μιλήσανε για ανάγκη συνεργασίας. Μήπως δεν το κάναμε στο παρελθόν. Μήνυμα για την ανάγκη της διακλαδικότητας. Δεν το κάναμε. Τη δηλητουργικότητα. Θα βάζα επικορικότητα και αλληλοσυμπλήρωση των μέσων, των πόρων, των φορέων και των δυνατοτήτων. Αυτά είναι γνωστά σε όλους μας. Επιτέλους, ας το κάνουμε. Ανοίξαμε μια συζήτηση αυτό το διήμερο, θα την προχωρήσουμε. Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας είναι στη διάθεση όλων, περιμένει όλους, προσκαλεί όλους για να προχωρήσουμε μαζί και στα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα και τα κοινοτικά και τα εθνικά, προσεχώς ελπίζω. Υπάρχει και εδώ ένα πεδίο δόξης λαμπρών για τους έχοντες ικανότητες, δυνατότητες, αλλά κυρίως αυτούς που θέλουν, γιατί και οι δυνατότητες και οι ικανότητες αποκτιούνται στην πορεία. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Περιμένω όλους ως ΚΕΜΕΑ και προσωπικά, αν θέλετε, για την επόμενη μέρα του συνεδρίου για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις πάνω και στις προτάσεις που υποβλήθηκαν. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους οργανωτές που μας έδωσαν το βήμα και τη δυνατότητα να είμαστε εδώ και να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας, την εταιρεία Σημεών Τσομόκος και το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Να ευχαριστήσω και το πάνελ, το booth των διερμηνέων για την υπομονή τους και ως τελευταία έχοντας στο μυαλό μας το ΚΕΜΕΑ για την επόμενη χρονιά προετοιμάζει ένα διεθνές συνέδριο για την ασφάλεια με συνεργασία του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Θα ακολουθήσουν προσεχώς κάποιες ημερίδες, κάποια μεμονωμένα αντικείμενα για συζήτηση. Αρκετά από αυτά συζητήθηκαν εδώ στο διήμερο, γιατί προφανώς εδώ ήταν πολύ κεντρικού χαρακτήρα οι συζητήσεις. Καλή συνέχεια σε όλους και σας ευχαριστώ.